Γιάννη, κάνε σε παρακαλώ μια μικρή διακοπή. Υπάρχει ένα έκτακτο γεγονός εδώ στην Αθήνα. Να δούμε τι ακριβώς είναι. Δημήτρη, τι έχει συμβεί? Λοιπόν, πριν από 5 λεπτά ακριβώς ενημερώθηκα ότι δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού και φόρουσαν κράνη εκτέλεσαν στη μέση του δρόμου στο λεωφόρο Ηρακλείου, στο Νέο Ηράκλειο, δύο άτομα που βρίσκονταν πεζοί στο πεζοδρόμιο, περίπου 50-60 μέτρα μακριά από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει κάτι. Και το λέω αυτό για όσους γνωρίζουν την περιοχή. Είναι πόλη σύχναστη, τα μαγαζιά ανοιχτά. Τα δύο άτομα αυτά πυροβόλησαν. Ο ένας σκοτώθηκε επί τόπου και ο δεύτερος, από ό,τι έμαθα, άφησε την τελευταία του πνοή πριν από λίγο. Στην περιοχή επικρατεί πανικός. Οι δράστες έσπευσαν να διαφύγουν. Ευτυχώς δεν τραυμάτισαν, δεν πετάχτηκε κάποιος πολίτης να τους σταματήσει έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν και έχουν διαφύγει, δηλαδή οι δράστες κατάφεραν να. Υπάρχει κινητοποίηση της αστυνομίας, ομάδα Δίας, ομάδα Δέλτα και τις άμεσες δράσεις προσπαθούν να εντοπίσουν την μοτοσυκλέτα μάρκας Verandero, μαύρου χρώματος. Τα δύο άτομα φορούσαν κράνη, εκτέλεσαν, όπως σας είπα, χρησιμοποιώντας τα όπλα τους τουλάχιστον 4 φορές πυροβόλησαν, λένε οι πληροφορίες. Δύο άντρες έχασαν τη ζωή τους. Σας λέω και πάλι ότι οι πληροφορίες είναι αυτές που βγαίνουν συνεχώς την τελευταία στιγμή. Ωραία, λογικά λοιπόν, ανοίγουμε ένα κανάλι συνεχούς επικοινωνίας. Φαντάζομαι σε λίγο θα έχουμε και εικόνα από εκεί, γιατί τα χαρακτηριστικά έτσι όπως μέχρι τώρα έρχονται, όπως μας τα περιγράφεις. Προφανώς είναι κάτι το οποίο είναι οργανωμένο. Δηλαδή, δύο πάνω σε μηχανή, κράνη, εκτέλεση σε άλλους δύο. Δεν είναι ούτε τυχαίο, ούτε εκνευριστήκαμε και πιαστήκαμε στα χέρια. Είναι κάτι οργανωμένο. Να δούμε τι είναι. Ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Κασιδιάρης. Κύριε Κασιδιάρη, μας ακούτε? Σας ακούω. Έχετε εσείς εικόνα αν τα άτομα αυτά είναι μέλη της Χρυσής Αυγής? Έχετε μάθει κάτι? Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο Έλληνες νεκρούς, δύο νεαρά παιδιά 20 και 23 ετών, μέλη της Χρυσής Αυγής, που βρίσκονταν στην είσοδο των γραφείων της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο. Ήρθε μία μοτοσυκλέτα με δύο δολοφόνους, δύο τρομοκράτες, δύο εγκληματίες. Κατέβηκε ο συνοδηγός και τους εκτέλεσε εν ψυχρό από απόσταση μισού μέτρου. Υπεύθυνοι για αυτό το έγκλημα είναι η πολιτική ηγεσία της χώρας. Αυτοί που δεν είχαν προστασία αστυνομική στα γραφεία της Χρυσής Αυγής, παρόλο που ήμασταν στόχος τρομοκρατών, είναι αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι είχαν βάλει την αντιτρομοκρατική να ψάχνει τα δίθεν οπλοστάσια της Χρυσής Αυγής. Κύριε Κασιδιάρη, ήταν κλειστά τα γραφεία της Χρυσής Αυγής? Λειτουργούσαν τα γραφεία, είχαμε κάνει αίτημα για αστυνομική προστασία. Δεν ήταν κλειστά τα γραφεία? Δεν ήταν κλειστά, ήταν ανοιχτά, λειτουργούσαν και βρίσκονταν τρεις άνθρωποι στην είσοδο του γραφείου, οι οποίοι πυροβολήθηκαν με ψυχρό και ήταν και άλλοι που θα μπορούσαν να είναι νεκροί. Ήταν κάτι σχεδιασμένο κατά τη γνώμη σας αυτό? Είναι οι γνωστοί τρομοκράτες που τους έχει αφήσει ελεύθερο το κράτος του Σαμαρά και του Δένδια. Είναι αυτοί οι υπεύθυνοι, είστε και εσείς υπεύθυνοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εντάξει, κύριε Κασιδιάρη. Το οποίο δημιουργήσατε όλο αυτό το μήνα. Με τις ύβρις, με τις συκοφαντίες, εις βάρος ενός δημιουργικού κόμματος. Ας μείνουμε στο γεγονός ότι δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και να διαρευνήσουμε τι έγινε. Να συνδεθούμε με την Μαρία Σπυράκη. Ναι, Μαρία, κοίταξε. Εδώ πέρα δημιουργείται ένα σκηνικό το οποίο προκαλεί και πολύ μεγάλη ανησυχία. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάποια αξιολόγηση από την πλευρά της κυβέρνησης, από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου, για αυτή την εξέλιξη, η οποία έγινε πριν από περίπου μισή ώρα και η οποία μπορεί να επηρεάσει, αν θέλεις, και το πολιτικό κλίμα και μάλιστα να το επηρεάσει πολύ έντονα. Μέχρι στιγμής, Όλγα, δεν υπάρχει κανένα σχόλιο. Υπάρχει απόλυτη σιωπή, δεν υπάρχουν πληροφορίες εδώ από το Μέγαρο Μαξίμου και οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού λένε ότι ο κ. Σαμαράς είναι σε ανοιχτή γραμμή με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, από το οποίο ενημερώνεται από τον κύριο Νίκο Δένδια για όλες τις εξελίξεις και για όλες τις πληροφορίες. Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι περισσότερες πληροφορίες από αυτές που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα δεν έχουν δοθεί ακόμη στον Πρωθυπουργό, έχουν δοθεί μόνο σχετικά σενάρια. Πάντως και στο πολιτικό πεδίο, που πλέον αυτή η δολοφονική επίθεση έχει προφανή αντανάκλαση, μέχρι τώρα δείχνουν ψύχρεμοι. Λένε δηλαδή ότι θα πρέπει να αποτιμηθούν τα πραγματικά περιστατικά της δολοφονικής επίθεσης και να δουν πώς ακριβώς εξελίχθηκε και να δουν από εκεί πέρα πώς αυτό το συμβάν, αυτή η τραγική κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες, ούτε καν το αν θα έρθει ή δεν θα έρθει εδώ ο κύριος Δένδιας. Ένα ερώτημα που υποβάλαμε και για το οποίο δεν πήραμε απάντηση. Πάμε και στο Βαγγέλη Γκαϊντέ που έχει πληροφορίες. Βαγγέλη. Όλοι, πριν σας πω τις πληροφορίες που υπάρχουν από την αστυνομία, σας πω ότι υπάρχει γραπτή δήλωση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Νίκου Δένδια, ο οποίος αναφέρει ότι εκφράζει την οδύνη του για το θάνατο δύο νέων ανθρώπων. Ο νόμος, όπως αναφέρει ο Νίκος Δένδιας, θα επιβληθεί κατά πάντων. Δεν θα επιτραπεί να γίνει η χώρα πεδίο εκαθάρισης λογαριασμών για οποιαδήποτε αιτία. Αυτά δήλωσε ο Νίκος Δένδιας στην γραπτή του δήλωση. Πεδίο εκαθάρισης λογαριασμών, αυτό λέει πολλά. Ακριβώς. Να γίνει η χώρα πεδίο εκαθάρισης λογαριασμών για οποιαδήποτε αιτία. Αυτή είναι η γραπτή του δήλωση.
Όσον αφορά τώρα τις έρευνες, υπάρχει μαρτυρία ότι ο ένας τουλάχιστον φορούσε σίγουρα κράνος. Επίσης υπάρχει άλλη μαρτυρία που αναφέρει ότι υπάρχει το αριθμητικό μέρος από την πινακίδα κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας των δραστών και γι' αυτό οι έρευνες γίνονται συγκεκριμένα για μοτοσυκλέτα του τύπου ανέφερε η Μίνα, αλλά και με αριθμητικό μέρος που το γνωρίζουν. Δεν ξέρουν όμως το γραμματικό μέρος από την πινακίδα κυκλοφορίας. Καλά, βέβαια, η πινακίδα δεν μπορεί να είναι και πλαστή. Δεν ξέρω αν αυτό είναι τόσο σημαντικό. Υπάρχει ακόμα μία μαρτυρία που αναφέρει ότι φύγανε οι δύο δράστες προς την Αττική Οδό και γι' αυτό υπάρχει εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν και η ασφάλεια αλλά και κλιμάκια της αετρομοκρατικής. Και στο σημείο που έγινε η εμψυχρό δολοφονία, αλλά και γύρω από την περιοχή, οι οποίοι συλλέγουν οι αστυνομικοί υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να διαπιστώσουν αν έχουν καταγραφεί τα χαρακτηριστικά των δραστών. Αν και λένε οι αστυνομικοί ότι σίγουρα είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και ενδεχομένως φορούσαν και γάντια. Ήδη είναι εδώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι η δεύτερη τοποθέτηση της κυβέρνησης μετά τον κύριο Δέντια. Mm-hmm. Οι δολοφόνοι, όποιοι και αν είναι, θα αντιμετωπιστούν αμήλικτα από τη δημοκρατία μας, τη δικαιοσύνη και ενωμένη την ελληνική κοινωνία. Ας το γνωρίζουν οι πάντες. Ανησυχείτε ότι μπορεί να έχουμε άλλες εξελίξεις? Λοιπόν, σύμφωνα με τις δεδομένες πληροφορίες, αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί φαίνεται ότι έχουν εντοπίσει την μηχανή την οποία χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη διαφυγή τους. Πρόκειται για μια μηχανή enduro. Οι πληροφορίες τις οποίες έχω είναι το ότι πρόκειται για μια μηχανή Yamaha, τύπου TDM χρώματος μπλε. Η πινακίδα τελικά που βρέθηκε να έχει επάνω η μηχανή είναι ΑΑΜ 850, και το εντυπωσιακό είναι ότι η μηχανή εντοπίστηκε στην οδό Αυξεντίου, η οποία οδός βρίσκεται δύο στενά πιο πάνω από ό,τι μου περιέγραψαν από το τραγικό σημείο του συμβάντος. Αυτό σημαίνει ότι οι εκτελεστές είχαν σίγουρα υποστηρικτική ομάδα, είχαν σίγουρα δεύτερο όχημα διαφυγής. Δεν γνωρίζουν αν το δεύτερο όχημα διαφυγής ήταν το αυτοκίνητο που σας μετέφερα πριν, που αναφέρουν οι άλλες πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί, ή αν στο συγκεκριμένο σημείο είχαν παρκάρει κάποιο αυτοκίνητο ή κάποια μηχανή την οποία χρησιμοποίησαν προκειμένου να διαφύγουν. Mm-hmm. Έχουμε πυροβολισμού στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες. Και μάλιστα την ώρα που ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν σε πτήση της Virgin American οι επιβάτες, ακούστηκαν λοιπόν πυροβολισμοί. Είναι μια είδηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική του Λος Άντζελες, το χαρακτηρίζει περιστατικό με πολλά θύματα. Από ό,τι φαίνεται, μετά τους προβολισμούς ακολούθησε και ποδοπάτημα, καθώς το πλήθος πανικοβλήθηκε. Είναι, όπως είπαμε, ένα περιστατικό που βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι σε ζωντανή σύνδεση αυτή τη στιγμή. Το CNN έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη της αστυνομίας. Της αστυνομίας αλλά και της πυροσβεστικής, Πέτρο. Ακριβώς. Όπως μεταδίδουν λοιπόν τα ξένα δίχτυα, είναι περιστατικό που αναφέρεται με πολλά θύματα. Μάλιστα, ο πρώτος μετέδωσε. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, από ό,τι καταλαβαίνω, αν τα θύματα οφείλονται στους πυροβολισμούς ή στον πανικό που δημιουργήθηκε. Και ελικόπτερο ότι πετούν πάνω από το αεροδρόμιο. Ο πρώτος που μετέδωσε την είδηση είναι ένας αθλητικογράφος που έδωσε την είδηση μέσω του Twitter και είπε ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί και προκλήθηκε πανικός. Δεν ξέρουν λοιπόν αν είναι ένας ένοπλος ή πολλοί ένοπλοι. Πάντως οι πυροβολισμοί ακούστηκαν την ώρα που ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν στο τέρμιναλ της Virgin America. Τότε ξεκίνησε λοιπόν και ο πανικός. Υπάρχει τεράστια κινητοποίηση της αστυνομίας, όπως βλέπουμε. Πριν από λίγη ώρα είδαμε και εικόνες από ανθρώπους να τους μεταφέρουν με ασθενοφόρα. Άρα σίγουρα υπάρχουν τραυματίες. Και στην αριστερή μας εικόνα βλέπουμε και ασθενοφόρα και οχήματα της πυροσβεστικής και οχήματα της αστυνομίας έξω από το αεροδρόμιο, τα οποία έχουν κυκλώσει το αεροδρόμιο βεβαίως. Αντιλαμβάνομαι ότι τα ξένα δίκτυα θα μείνουν πάνω στο θέμα. Θα έχουμε διαρκώς νέα ενημέρωση. Στην ταράτσα του αεροδρομίου βλέπουμε άντρες της αστυνομίας. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση σε εξέλιξη. Όπως σύμφωνα με πληροφορίες, γνωρίζουν ότι κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει. Δεν βασίζονται μόνο στις πληροφορίες ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί. Είναι σίγουρο ότι κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει. Σε διακόπτω, βλέπω και φορεία τα οποία αυτήν την ώρα κατεβαίνουν από τα ασθενοφόρα. Είναι εικόνες που ξαναδείχνουν. Είναι προφανές ότι τουλάχιστον υπάρχουν τραυματίες. Βλέπουμε τα φορεία. Δεκάδες τραυματίες από ό,τι λένε. Είναι αυτό που λένε και οι πυροσβεστικοί του Λος Άντζελες, ότι μιλάνε για πολλά θύματα. Και βλέπω, ξανά επαναλαμβάνουμε, Πέτρο, βλέπω τα φορεία τα οποία ετοιμάζονται αυτή την ώρα. Είναι προφανές. Το βλέπεις το φορείο το οποίο το λύνουν τους σημάδες. Είναι δεκάδες τα ασθενοφόρα και τα περιπολικά που βρίσκονται στην περιοχή. Προφανώς, ακριβώς όπως είπαμε, περιμένουν ότι είναι μεγάλος ο αριθμός των θυμάτων.